Σύρος δεν είναι μόνο η Ερμούπολη. Να φανταστείτε σήμερα που λισομανάει ο αέρας στην κυριολεξία, όπως μπορείτε να δείτε στον κολπίσκο της Βάρης, δεν έχει καθόλου κύμα. Μπορεί ο αέρας λοιπόν να είναι δυνατός, μπορεί να έχει απαγορευτικό, αλλά εδώ το σημείο, αντιδήμαρχε Χριστιανά Πάπητση, εδώ το σημείο είναι ευλογημένο. Είναι ένας γαλήνιος και ήρεμος κολπίσκος, οικογενειακός, φιλικός στα παιδιά. Όποιος ανακαλύψει τη Βάρη, εν τω μεταξύ επειδή στις Κυκλάδες παντού υπάρχουν ποφόρια, υπάρχουν μελτέμια, δεν την αλλάζει. Το θέμα είναι να την ανακαλύψει και εμείς σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Βλέπετε εδώ τώρα πόσο φυσάει, το ακούτε μάλλον, αλλά η θάλασσα είναι πάντα λάδι εδώ. Συστήνουμε ανεπιφύλακτα στον κόσμο να ανακαλύψει και την υπόλοιπη Σύρο. Εννοείται, η Ερμούπολη είναι μοναδική για την αρχιτεκτονική της, είναι ένα υπαίθριο μουσείο, όμως και η υπόλοιπη Σύρος κρύβει μοναδικές ομορφιές και πραγματικά είναι σε πολύ κοντινή απόσταση όλες οι παραλίες μεταξύ τους στο νησί. 6 χιλιόμετρα είμαστε τώρα εδώ στη Βάρη, στον όρμο της Βάρης, από την Ερμούπολη, που σημαίνει ότι μπορείς να μένεις είτε στην Ερμούπολη για να κάνεις μπάνιο εδώ, είτε να μένεις εδώ στο Γιοσιφάκι που μένουμε εμείς και να πηγαίνεις βόλτα στην Ερμούπολη. Η Βάρη έχει κοντά της και ανεξερεύνητες παραλίες, τη φάμπρικα του Σαντορινιού. Και έχει και ακριβώς δίπλα εδώ έναν ακόμη μικρό κολπίσκο, το Αχλάδι. Και το Instagram του νησιού ποιο είναι, είπαμε? Σύρος Island GR. Να μας ακολουθήσετε, γιατί κάνουμε και διαγωνισμούς για δωρεάν διακοπές. Λοιπόν, δωρεάν διακοπές στη Σύρο, παιδιά, το διανοείστε. Sirosisland.gr. Εγώ προτείνω και το Γιοσιφάκι που είναι 10-20 μέτρα, 30-50. Παραπάνω δεν είναι πάντως από τη θάλασσα. Και ελάτε στη Σύρο, θα με θυμηθείτε. Υπογραφή Tips by Marcos. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στη Σύρο. Ακολούθησε το Tips by Marcos στο TikTok και κάνε follow το Marcos TV στο Instagram.